Θέλω να σου ρωτήσω και κάτι άλλο, πιο προσωπικό. Τι γίνεται με τον Φλας? Κοίταξε, ο Φλας εγώ το έχω δει ως μια εναλλακτική για την κρίση, ως μια εναλλακτική για τα μέσα ενημέρωσης τα οποία οδηγούνται σε απαξίωση και κλείσιμο. Επειδή ο Φλας ανήκει στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, έτσι. Και γι' αυτό το θεωρώ καθαρό παράδειγμα. Όταν κλείνει μια επιχείρηση, καταστρέφονται παραγωγικές δυνάμεις. Δηλαδή και εξειδικευμένοι άνθρωποι μένουν άνεργοι και εξοπλισμός μένει αχρησιμοποιητός. Απαξιώνεται. Δηλαδή, ας πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος, τη μοκέτα που χρησιμοποιούμε εδώ στο στούντιο, για να την αγοράσουμε, ξοδεύουμε χρήματα να την πάρουμε, έτσι. Αν όμως την ξυλώσουμε, την πετάμε στα σκουπίδια. Δεν διατηρεί καμιά αξία, ή υπολογιστές, ή οτιδήποτε άλλο, ή προβολής, ας πούμε. Άμα τους ξυλώσεις και το διαλύσεις στο μαγαζί, δηλαδή, δεν πρόκειται να έχει καμιά αξία. Μια επιχείρηση λοιπόν έχει μια τέτοια αξία, είναι μια παραγωγική δύναμη. Αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να διαλυθούν λόγω της κρίσης, πρέπει να διατηρηθούν. Με κάποιο τρόπο. Αν δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης, δεν θα πρέπει να καταστρέφεται η επιχείρηση, θα πρέπει να μπορεί να συνεχίζει. Και υπάρχουν λόγω της κρίσης πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις, όχι μόνο στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες θα ήταν βιώσιμες υπό κανονικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά διαλύονται. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι μια μεγάλη εμπορική επιχείρηση έχει οικονομικά προβλήματα και πρέπει να κλείσει, τι θα κερδίσει, ας πούμε, πρώτος ο ιδιοκτήτης, εάν ξυλώσει τον εξοπλισμό? Δηλαδή την ταμπέλα που γράφει που στοίχησε ένα καλό λεφτά, ναι, ας πούμε, αν ναι, την ξυλώσει, δεν αξίζει τίποτα. Ναι, ή ναι, τον υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο λογιστής, αν πας να τον πουλήσει στο μοναστηράκι, δεν θα πάρει ούτε 15 ευρώ, ας πούμε. Γιατί είναι απαξιωμένο μοντέλο, ας πούμε, είναι παλιό μοντέλο. Η δύναμη μιας επιχείρησης όμως, εν προκειμένου μιας εμπορικής επιχείρησης, είναι το sales force, δηλαδή η ικανότητά του να πουλάει. Η ικανότητα να πουλάει είναι άειλο πράγμα. Δεν μπορείς να το καταστρέψεις αυτό το πράγμα, γιατί θέλεις πάρα πολλά χρόνια μετά για να το ξαναδημιουργήσεις, μεγάλες επενδύσεις και πολύ κόπο. Πολλούς ανθρώπους να δουλεύουν για πολλά χρόνια. Άρα είναι μία διέξοδος αυτή. Δηλαδή το να μπορούν οι εργαζόμενοι οι ίδιοι να δουλέψουν τις επιχειρήσεις. Και το ίδιο θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και στα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, γιατί να πάω εγώ υπάλληλος, πού να σου πω τώρα, στον Αλαφούζο ή στο Σταρ, ας πούμε, και να μου πούνε ότι πάρε 500 ευρώ να δουλέψεις. 500 ευρώ μπορεί να τα βγάλω και μόνος μου, δουλεύοντας το μαγαζί μου, ας πούμε, ως εργαζόμενος σε μια συνεταιριστική επιχείρηση. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ενώ μια ιδιωτική επιχείρηση με βάση την προηγούμενη νομοθεσία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, γιατί πρέπει να μου πληρώσει, ας πούμε, 2.000. Έτσι δεν είναι? Αυτός είναι, υποτίθεται, ο λόγος που μια υγιής ή βιώσιμη επιχείρηση λόγω της κρίσης κλείνει. Επειδή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ή έχει μεγάλα δάνεια. Πέλασες τώρα από την... Το θεωρώ δηλαδή και το θέμα του Φλας μέρος της λύσης του προβλήματος της κρίσης. Δεν το βλέπω ξεκομμένα τι να κάνουμε εμείς, ας πούμε, για το μαγαζάκι μας. Τι είμαστε εμείς? Είμαστε 50 εργαζόμενοι, 52, μέσα σε χίλιους που χάνουν κάθε μέρα τη δουλειά τους. Ακριβώς. Κάθε μέρα χίλιοι Έλληνες χάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς τι είμαστε? 52. Άμα το δούμε έτσι, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να το δούμε ως μέρος της λύσης. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο κάθε εργαζόμενος ο οποίος κάνει τη δουλειά του? Να προσπαθήσει να διατηρήσει την επιχείρηση. Να μην καταστραφεί αυτή η παραγωγική δύναμη, ας πούμε. Και άμα κάποια στιγμή το καταλάβει και η κυβέρνηση, αυτό πρέπει να κάνει. Να το ενισχύσει αυτή την τάση. Το άσχημο είναι ότι δεν έχουμε πρόταση από το συνδικαλιστικό μας σωματείο, ούτε πρόταση λύσης, αλλά και τα μέτρα που παίρνουν, δηλαδή... Το αντίθετο θα λέγαμε. Ναι. Σαμποτάρουν με την άγνοιά τους και μεταξύ τους, ας πούμε, αντιθέσεις, τέτοιες πρωτοβουλίες. Δεν υπάρχουν αντιθέσεις. Κάνουν... Αντιθέσεις τώρα δεν υπάρχουν, γιατί εδώ βλέπουν να συμπλέει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ στην Ρεσία. Ναι. Αυτό είναι κάτι που έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν υπάρχει καμία συνεννόηση για κανένα άλλο θέμα εκτός από το ότι θα κοροϊδέψουμε τους ψηφοφόρους μας. Δηλαδή, από τους ανθρώπους που θα μας ψηφίσουν. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν αυτό λέγεται δημοσίως, δεν πρόκειται να περπατήσει. Ως εκ τούτου και στα σωματεία, έχουμε φτάσει σε αυτό που έχουμε στην πολιτική σκηνή. Άλλα λέμε προεκλογικά, άλλα κάνουμε την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό έχουμε οδηγηθεί σε μια απαξίωση προς το συνδικαλισμό, η οποία βέβαια συμφέρει και την κυβέρνηση, με τον τρόπο που κάνει τα σχόλια εναντίον των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων. Και τα. Πώς το λένε, η λύση πάλι το ίδιο. Και στις δύο περιπτώσεις, είτε μιλάμε για την πολιτική σκηνή, είτε για ένα σωματείο ή για την Ένωση Τάκτων, ας πούμε, μια και είμαστε εμείς δημοσιογράφοι, είναι η ίδια, δηλαδή η δημοκρατία. Δεν γίνεται να μην ρωτάς τους πολίτες που αφορά η κάθε απόφασή σου.
Το ίδιο και στο σωματείο. Δεν γίνεται το σωματείο να έχει μπει σε έναν αυτόματο πιλότο και να μην ξέρει να κάνει τίποτα απολύτως. Δηλαδή για κάθε 30 απολύσεις κάνουμε 21-24 ώρες απεργία. Το ξέρουν και οι εργοδότες αυτό, το ξέρουμε όλοι μας. Και μία μέρα και όχι Σαββατοκύριακο. Ναι. Έτσι, συνήθως μέρα της εβδομάδας που δεν χάνουν και πολλά. Ναι, δηλαδή όταν λέει ο λογιστής κάθε επιχείρηση λέει θα απολύσω τόσο, τόσο θα μου πάει η απόλυση, τόσο η αποζημίωση και τόσο η απεργία. Η απεργία δεν είναι, είναι κέρδος. Είναι κέρδος ακριβώς. Είναι κέρδος γιατί εκείνη η μέρα δεν πουλάνε φύλλα. Δεν θα πληρώσω βεδοκάματα μία μέρα, εντάξει θα τα φέρω μία ή άλλη ας πούμε σου λέει. Άμα μου κάνουν και δύο και τρεις μέρες απεργία ακόμα καλύτερα.